Πάρε μ' απόψε αγκαλιά στη μαύρη τούτη πόλη. Με τα φιλιά σου δώσε μου την οικουμένη όλη. Με τα φιλιά σου δώσε μου την οικουμένη όλη. Έλα πάμε στη Ραφίνα να πνιγούμε στη Ρετσίνα με γαρίδες και ουζάκια να ραγίσουν τα βλακάκια. Για να το λέει η Άλκης της Πρωτοψάλτη, κάτι θα ξέρει. Γι' αυτό κι εγώ θα τριγυρίσω στο δεύτερο σημαντικότερο λιμάνι της Αττικής, διότι κάτι μου λέει ότι υπάρχουν αρκετοί ακόμα λόγοι για να έρθει κάποιος στη Ραφίνα για να περάσει φίνα. Η βορειοανατολική πύλη της Αττικής στο Αιγαίο μπορεί να μην της φαίνεται, αλλά έχει προτάσεις για τον επισκέπτη, δίνοντας λόγους για να μείνει έστω για λίγο. Τα ακριβά πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν και αυτή εδώ η Ανατολή, από τις ωραιότερες, προσφέρεται δωρεάν. Για ησυχία, ενατένιση, στοχασμούς ή και ερωματζάδα, hot spot της Ραφίνας είναι ο μικρός ναός του Άι Νικόλα. Ανάμεσα σε δύο γαλάζια, το πάλευκο εκκλησάκι μοιάζει με άγρυπνο ναύτη βάρδιας για τα πλοία που σαλπάρουν ή έρχονται να δέσουν στο λιμάνι. Οι παλιοί λένε ότι το ουζάκι πίνεται το πρωί. Αν τώρα σπάζεσαι την κοσμοθεωρία αυτή, κάτω στο λιμάνι μια σειρά όπου ζερή με ζωδοπολία βρίσκονται σε ετοιμότητα. Κατευθύνομαι προς τον πυρήνα της πόλης. Η κεντρική πλατεία φαντάζει με βατήρα για να πατήσεις και να βρεθείς κάπου στο Αιγαίο. Γύρω-γύρω καφενεία και καφετέρειες που ζεσταίνουν τις μηχανές τους για να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες ή τους περαστικούς ταξιδιώτες που σκοπεύουν να πάνε σε νησί με κάποιο από τα πλοία της γραμμής. Φάτσα κάρτα η νότια Εύβοια και πιο δεξιά διακρίνονται η Άνδρος και η Τίνος. Προτού τριγυρίσω στην ενδοχώρα της Ραφίνας, κατευθύνομαι προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που βρίσκομαι, στις παρυφές της. Αρχίζω από το δημοτικό πάρκο Ραφίνας που αναπτύσσεται σε ένα πευκόφυτο ύψωμα. Ένας χώρος πολλαπλών επιλογών για δραστηριότητες κάθε είδους. Σε κοντινή απόσταση είναι το δάσος Οχυρού. Βρίσκεται στο λόφο Παναγίτσας. Η ιστορία του Οχυρού και του υπόγειου καταφυγίου της Ραφίνας ξεκινά την 1η Μαΐου του 1941 με την είσοδο των Γερμανών στην περιοχή. Οι Ναζί κατακτητές επιστράτευσαν όλους τους ντόπιους από 16 έως 60 ετών και τους υποχρέωσαν σε καταναγκαστικά έργα για την κατασκευή του Οχυρού. Στο χειρωματικό έργο είναι εμφανείς 5 κυκλικές τσιμεντένιες βάσεις για βαρέα πυροβόλα που μεταφέρθηκαν κατά μία εκδοχή από τη γραμμή Μαζινό της Γαλλίας. Είχαν διάμετρο 15 μέτρα και δυνατότητα περιστροφής 270 μοιρών, ενώ περιφερειακά αναπτύχθηκε ένα δίκτυο υπόγειων εγκαταστάσεων που αποτελούνταν από στοές, αποθήκες πυρομαχικών, δεξαμενές, ορίγματα και καταλύματα. Η θέση του Οχυρού ήταν στρατηγική. Από αυτό το ύψωμα μπορούσαν να επιτηρούν την ακτογραμμή από το Σχοινιά μέχρι το Πόρτο Ράφτη και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Οι Γερμανοί μετά την ήττα τους έφυγαν από τη Ραφίνα στις 12 Οκτωβρίου του 1944 αφού φρόντισαν πρώτα να πάρουν τα πάντα από το λόφο του Οχυρού και φεύγοντας να τον ανατινάξουν. Η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε μεγάλο μέρος του με αποτέλεσμα να μείνει μόνο ό,τι βλέπεις. Το λέγαν Άγια Κυριακή, εκείνο το χαϊκί που στην σκλαβιά στην κατοχή.
Από την ακτογραμμή της Ραφίνας φυγαδεύονταν στην κατοχή με καΐκια πατριώτες για να γλιτώσουν από τους Ναζί και κρύβονταν στα μπάρια που λέει και το τραγούδι. Αλεξάνδρεια Ραφίνα, πήγαινε τα χρόνια εκείνα και Μαρίκες είναι ένα τμήμα του παραλιακού μετόπου της Ραφίνας. Μπορεί να μην φεύγουν καΐκια με προορισμό την Αλεξάνδρεια πια, όμως η ακρογιαλιά είναι προορισμός για βουτιές όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Καθοδόν για το κέντρο της πόλης, κάνω στάση σε ένα άλλο φυσικό μπαλκόνι της Ραφίνας. Σε αυτόν εδώ το δρόμο συναντιέται η μακραίων ιστορία της περιοχής με το παρόν της πόλης. Ο Αραφίν ήταν ένας από τους 100 ήρωες της αρχαίας Αθήνας και ο Κλισθένης για να τον τιμήσει έδωσε το όνομά του σε αυτόν εδώ το Δήμο. Από το όνομα του ήρωα έλκει τη σημερινή ονομασία της η πόλη. Μια άλλη νεότερη σελίδα της ιστορίας της, συνδεδεμένη με τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, είναι εγκυβωτισμένη σε ένα παλιό φροντισμένο σπίτι με κεραμίδια. Περνώ την αυλόπορτα και εισέρχομαι στη νεότερη ιστορία της Ραφίνας που κάποτε λεγόταν Τρίγλια. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες από την Τρίγλια της Βυθινίας κοντά στην Προύσα ήρθαν με καράβια του σωτήρα τους Φίλιππου Καβουνίδη και εγκαταστάθηκαν εδώ ακριβώς διότι το γεωφυσικό ανάγλυφο της τοποθεσίας θύμιζε τη χαμένη πατρίδα. Τη σύνδεση με την ιστορική Τρίγλια την κάνει ο κύριος Γιώργος Κικής. Κύριε Κική, έχετε ρίζες από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας? Βεβαίως, από την μεριά της μητέρας μου, η γιαγιά μου ήρθε το 22, 12 χρονών, κορίτσι, μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες, με τα πλοία του Φίλιππου Καβουνίδη στον Πειραιά. Όταν ήρθαν στην περιοχή εδώ, τους θύμιζε ακριβώς όπως ήταν η Τρίγλια γενέτειρά τους και εγκαταστάθηκαν εδώ. Φτιάχτηκαν πανομοιότυπα όλα τα σπίτια, τα οποία ήταν 42 τετραγωνικά, και σε κάθε σπίτι ζούσε μια οικογένεια. Μέχρι να τακτοποιηθούν μπορεί να ζούσαν και δύο. Ναι. Το σπίτι είναι όπως είναι αυτό που είμαστε σήμερα εδώ. Διατηρείται από τότε, από το Σύλλογο Τριγλιανών Ραφίνας και απαρτίζεται από τρεις χώρους. Είναι η είσοδος, ο αντρές όπως έλεγαν οι παλαιοί, παράφραση του γαλλικού αντρέ, που ήταν το καθιστικό το σημερινό. Η μεγάλη κάμαρα που ζούσε, κοιμόντουσαν οι γονείς και τα παιδιά. Το κουζινάκι και ο στάβλος που ήταν τα ζώα. Κοίτα πως τρέχει η μηχανή, αστράφτει το τιμόνι. Στην αγκαλιά μου μέσα σε κρατώ και αγάπη σου με λιώνει. Στην αγκαλιά μου σε κρατώ και αγάπη σου με λιώνει. Έλα πάμε στη Ραφίνα. Ύστερα από τόσες διαδρομές στις ρίζες και στο παρόν της Ραφίνας, ήρθε η ώρα να κάνω πράξη αυτό που προτείνει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Τους χαιρετισμούς μου.